Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Δεν θα πω ότι είναι σήμερα το μπασχετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Είναι η μέρα επικαιρότητα σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Εμείς θα το πάμε όσο μπορούμε μπασχετικά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το συλλαλητήριο του κόσμου του ΠΑΟΚ μέσα στην πόλη, εννοείται ότι θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί, από ό,τι άλλο υπάρχει, από την όλη εξέλιξη της πορείας, η οποία από ό,τι βλέπω έχει ενωθεί αυτή την ώρα. Και λέω έχει ενωθεί γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν χωριστεί στα δύο. Μία πορεία που κινήθηκε από την Καμάρα προς τα δυτικά, από την Εγνατία, και μία άλλη η οποία έφυγε από την Καμάρα, κινήθηκε προς τα ανατολικά, κατέβηκε από την Τσιμισκή. Τώρα και οι δύο έχουν ενωθεί στο τελείωμα της Τσιμισκή και κατευθύνονται εκεί προς το λιμάνι, προς τη Λεωφόρο Νίκης. Γενικά, όσοι είστε στο δρόμο, υπομονή, έτσι, γιατί έχουν κλείσει διάφοροι δρόμοι λόγω της παρουσίας των φίλων του ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο μία μέρα περίεργη, έτσι. Έχετε πάρει από νωρίς ρεπορτάζ από το Λίμπερο 107,4. Παραμένουν οι ρεπόρτερ μας έτσι στην πορεία. Θα έχουμε ό,τι άλλο υπάρχει από εκεί. Οπότε σήμερα λίγο η εκπομπή μας διαφοροποιείται. Εννοείται βέβαια ότι υπάρχουν και διάφορα θέματα μπασκετικά. Okay, το συλλαλητήριο είναι στην κορυφή έτσι, της πυραμίδας των νέων αυτή την ώρα, αλλά υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα δικά μας, τα μπασκετικά, αυτά που ξέραμε μέχρι χθες, και αφορά φυσικά το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, το οποίο θα γίνει τελικά κανονικά με κόσμο του Άρη. Και το λέω θα γίνει κανονικά με κόσμο του Άρη γιατί σήμερα εκδικάστηκε η έφεση που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Άρη στο ΑΣΕΑΔ κατά της πρωτόδικης απόφασης η οποία τιμωρούσε τον Άρη με 2 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Στην έφεση ο Άρης δικαιώθηκε. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής θα γίνει κανονικά με κόσμο. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα του αγώνα. Έτσι, αλλιώς είναι ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ σε άδειο γήπεδο. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης φυσικά σε άδεια εξέδρα. Έτσι λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα για αυτό το παιχνίδι. Θα πάρουμε ρεπορτάζ για ό,τι έγινε στη σημερινή εκδίκαση. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά με τον Σταμάτη Μουρελή. Θα κάνουμε κουβέντα γενικά για το ΠΑΟΚ Άρης. Θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά και στις δύο ομάδες, προπονητής που έχει να μας πει αρκετά. Να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό και φυσικά καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής εννοείται ότι όπου χρειάζεται διακόπτουμε για να πάρουμε ενημέρωση από το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, την πορεία να το πω έτσι των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί εδώ και περίπου μία μισή ώρα υπάρχει έτσι πορεία υπάρχει πορεία στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Αρχικά ήταν στην Εγνατία και στη Τσιμισκή, έχουν ενωθεί τώρα και οι δύο και πηγαίνουν προς τη Λεωφόρο Νίκης. Υπάρχουν και διάφορα άλλα μπασκετικά, εννοείται ότι είναι μέρα αγώνων στην Ευρωλίγκα. Είναι σε εξέλιξη το Χίμκι Αρμάνι που είναι σε 62-61, η Αρμάνι κρατάει στο τέλος της περίοδου. Σε εξέλιξη είναι και το ΕΦΕΣ Μακάμπι ημίχρονο εκεί στο 42-43. Η ελληνική ομάδα παίζει στην Ευρωλίγκα στις 10 η ώρα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός στην Άδης Ρεάλ. Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στις 9.30 είναι το Βαλένθια Μπασκόνια για την Ευρωλίγκα σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Μπάμπερκ. Στα παιχνίδια που είναι σήμερα έτσι στο πρόγραμμα θα έχουμε αναφορά και στοιχηματικά, γιατί έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια του Europa League. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει βάλει γκολ η Arsenal στην έδρα της Μίλαν. Έχουμε να πούμε αρκετά, ξαναλέω όμως ότι σήμερα θα είναι λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα για να παίρνουμε ρεπορτάζ και από το συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη. Θα πούμε λίγο για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ, η οποία έδωσε δίκιο στον Άρη.
Εγώ από την πρώτη στιγμή που είχα διαβάσει έτσι και το κατηγορητήριο και το λόγο για τον οποίο ο Άρης τιμωρήθηκε, όλοι περιμέναμε να δούμε θα γίνει στην Έφεση. Έτσι. Και επειδή έχουμε δει Εφέσεις μέσω των Εφέσεων να πέφτουν διάφορες άλλες τιμωρίες, πολύ βαριές από αυτήν, περιμέναμε αυτό ακριβώς, το τι θα γίνει σήμερα. Σε κάποια φάση κυκλοφόρησε λανθασμένα ότι ο Άρης έχασε την Έφεση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από ό,τι βλέπω, όχι από ό,τι βλέπω, ο Άρης σε δεύτερο βαθμό δικαιώθηκε, οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Οπότε μιλάμε κανονικά ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά με κόσμο. Εννοείται ότι αυτό είναι ένα σύν για τον Άρη και είναι ένα σύν και στο αγωνιστικό κομμάτι και φυσικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το διοικητικό, έτσι. Οπότε είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι χθες. Και χθες εδώ με το σταμάτη που ήμασταν, ακούγατε ότι λέγαμε να περιμένουμε την απόφαση σήμερα. Σε κάποια φάση λεγόταν ότι θα βγει η απόφαση αύριο μετά την εκδίκαση. Βγήκε σήμερα. Το παιχνίδι γίνεται με κόσμο και έτσι. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι τέτοια παιχνίδια είναι για τον κόσμο, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον ένα ντέρμπι να γίνεται σε ένα άδειο γήπεδο. Τώρα το τι έγινε είτε για να γίνει με κόσμο είτε για να γίνει χωρίς κόσμο είναι μια άλλη κουβέντα που έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι τιμωρούν σε πρώτη φάση ή τιμωρούν σε δεύτερη ή τέλος πάντων αλλάζουν αποφάσεις σε δεύτερη. Η ουσία είναι ότι τα παιχνίδια πρέπει να γίνονται με κόσμο. Όλα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο αγωνιστικές για ό,τι έγινε στο παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο φαινόταν στα μάτια όλων υπερβολικοί. Υπερβολικές, έτσι, σαν τιμωρία. Τώρα, από τη στιγμή που υπήρχε πρωτόδικα, και αυτό το οποίο είναι χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ότι σε δεύτερο βαθμό πέφτει μια ποινή. Είναι ότι η ποινή πέφτει 2 και 3 ημέρες πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, μεν οι ομάδες έχουν κάποια ενημέρωση σε κάθε περίπτωση, αλλά για ποιο λόγο να βγει μια απόφαση που αλλάζει δεδομένα 2 και 3-24 ώρες πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Άστε είναι σωστή ή όχι. Έτσι. Βγαίνει μια απόφαση πρωτόδικα πριν 2 εβδομάδες και λίγες μέρες πριν το match αλλάζουν τα δεδομένα. Τέλος πάντων, έτσι είναι η κατάσταση στο χώρο του μπάσκετ. Το έχουμε καταλάβει. Είναι έτσι μια τέτοια διαδικασία, να το πω, μια λογική τέλος πάντων διαφορετική από αυτή που θα λέγαμε ότι είναι σωστή, τουλάχιστον δικά μας τα μάτια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει, οπότε κανονικά την Κυριακή στις 5 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, και να δω και πόσο ωραία μπορεί να διοργανώσει ήρεμα αυτό το παιχνίδι η αστυνομία. Και το λέω αυτό γιατί οι κινητοποιήσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ θα υπάρχουν και την Κυριακή στο κεκλεισμένο το θυρών παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Πάλι από το μεσημέρι υπάρχει κινητοποίηση για την Κυριακή, ούτως ώστε να είναι να μαζευτεί ο κόσμος στη Καμάρα και από εκεί να πάει με πορεία στην Τούμπα, μάτς το οποίο είναι στις 7.30. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα αυτό εκείνη την ημέρα, το πώς η αστυνομία θα μπορέσει να διοργανώσει ήσυχα και χωρίς ζητήματα τον ντέρμπι του μπάσκετ. Έτσι. Γιατί ξαναλέω, άλλαξε αυτό που ξέραμε μέχρι χθες, μέχρι σήμερα το απόγευμα. Θα μιλήσουμε και με τον Σταμάτη Μουρελή για το κομμάτι του ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Άρη. Γιάννη, κάνε λίγο μια κλίση προς Γιάννη Παρασκευαίδη να δούμε αν έχει κάτι από εκεί ή και η Λία Καπράλων από τους δύο που είναι εκεί να μας δώσουν λίγο ρεπορτάζ από την πορεία και το πώς εξελίσσεται. Έτσι, γιατί ξαναλέω ότι σήμερα η εκπομπή είναι λίγο διαφοροποιημένη γιατί έχει να κάνει και με ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη και με το συλλαλητήριο των φίλων του ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκίνησε γύρω στις 6, σιγά σιγά εκεί στην Καμάρα άρχισε να μαζεύεται περισσότερος κόσμος. Ξεκίνησαν 2 πορείες, γιατί σπάσανε στην πορεία και τώρα έχουν ξαναενωθεί
εκεί κοντά στη λεωφόρο Νίκης και κινείται προς τα εκεί τώρα η πορεία των φίλων του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα χωρίς παρατράγουδα, επίσης κάτι σημαντικό. Χωρίς προβλήματα, χωρίς να έχει ξεφύγει κάποιος, χωρίς επεισόδια, χωρίς τίποτα. Ωραία, οπότε θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τα παιδιά από εκεί, να μας μεταφέρουν ό,τι άλλο γίνεται. Βλέπω και φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ 24 και βίντεο από νωρίς το απόγευμα. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ να κινούνται αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Νίκης. Δεν ξέρω αν έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση όσον αφορά την κίνηση στη Μυστική Σεγνατή, αλλά από τη στιγμή που η πορεία έτσι βρίσκεται προς τη λεωφόρο Νίκης, νομίζω σιγά σιγά αποσυμφορείται η κατάσταση. Λοιπόν, θα πούμε και για ΠΑΟΚ ρεπορτάζ, κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι. Ένα ζήτημα επίσης είναι και το πώς θα διοργανωθεί το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί είπαμε ότι αλλάξαν τα δεδομένα. Πάνω στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης που έγινε, συζητήθηκαν και τα δύο ενδεχόμενα, ευτυχώς, για το τι θα γίνει σε περίπτωση που το παιχνίδι διεξαχθεί χωρίς κόσμο και σε περίπτωση που το παιχνίδι διεξαχθεί με κόσμο, όπως και θα γίνει τελικά. Οπότε έχουμε να μείνουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, να συζητήσουμε κάποια πράγματα και με τον άνθρωπο που έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη και με τον Σταμάτη Μουρελή για το κομμάτι που έχει να κάνει και με το δικαστικό, γιατί το δικαστικό αυτή την εβδομάδα είναι στο επίκεντρο, δυστυχώς ή ευτυχώς, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν ποινές, άλλες πέφτουν, άλλες μένουν. Όπως και να το κάνουμε, είναι και το δικαστικό κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον του και για το αγωνιστικό. Λοιπόν, η Χίμκι ζορίζεται πολύ με την Αρμάνη σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη τέταρτη περίοδο στη Ρωσία. 68-69 είναι το σκορ, περίπου 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Θα δούμε λίγο τι έγινε και χθες στο Champions League στην πορεία της εκπομπής. Να δούμε έτσι ποιες ομάδες έχουν πάρει είτε πιο μεγάλο είτε πιο μικρό προβάδισμα. Χθες την ώρα της εκπομπής ήταν εδώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ίμπουργκ. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Πέτυχε και μια ομάδα η οποία ήταν σε τρομερή μέρα, όπως η Νίμπουργκ, που ξέραμε ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή επιθετικά, μια ομάδα που είναι έχει τους υψηλότερους μέσους όρους στη διοργάνωση σε συγκομιδή πόντων, αλλά χθες έκανε πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και γιατί η ΑΕΚ έπαιζε κακή άμυνα και γιατί η Νίμπουργκ έβαλε σε ρυθμό πολλούς παίχτες. Νομίζω ότι το τελικό 88-98 την κολακεύει την ΑΕΚ με βάση την εικόνα του αγώνα. Δηλαδή και μια μεγαλύτερη διαφορά νομίζω θα ήταν πιο δίκαιη. Για μένα δεν έχει τελειώσει κάτι. Έτσι. Η ΑΕΚ θα πάει να παίξει σε μια Νίμπουργκ η οποία δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα, αλλά δεν έχει κάποια έδρα πολύ δυνατή. Οπότε θα δούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί κανένας δεν έχει ξεφύγει ουσιαστικά από τα πρώτα μάτς, σε κανένα από τα πρώτα παιχνίδια καθάρισε η κατάσταση. Να δούμε πώς θα πάνε και η Ρεβάν στην άλλη εβδομάδα. Ποιον έχουμε, Τζον Ζάτσι? Έχουμε Γιάννη Παρασκευαίδη. Γιάννη, τι γίνεται, ρε φίλε? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και τους φίλους ακόμα του Λίμπερο 107,4. Αν πω ότι αυτή την ώρα έχει περισσότερο κόσμο ακόμα και από την Καμάρα, θα με πιστέψεις? Θα σε πιστέψω, γιατί ρε φίλε, νομίζω ότι πιο πολλοί ενώθηκαν στην πορεία από ό,τι κατάλαβα. Γιατί και εγώ εκεί ήμουν στην Καμάρα, αλλά νομίζω τώρα έχουν ενωθεί περισσότεροι. Ακριβώς. Η μία πορεία είχε πάει με κατεύθυνση προς το Λευκό Πύργο και ευνηδιαστικά είχε στρίψει στην Τσιμισκή. Η άλλη είχε πάει από την Εγνατία προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά στην ουσία συγκεντρώθηκαν οι δύο πορείες στην Βενιζέλου. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει σταματήσει ακριβώς μπροστά στην Αριστοτέλους, δηλαδή επί της λεωφόρου Νίκης, με κατεύθυνση προς τον Λευκό Πύργο. Σίγουρα πάνω από 7-8.000 αυτή την ώρα ο κόσμος. Μεγάλος αριθμός, μπορεί να πέσει το κέρδος να είναι και ακόμη μεγαλύτερος, γιατί για να σταματήσει, δηλαδή άμα είσαι στην κορυφή της πορείας και τι σταματάω μέχρι να τελειώσει και να φύγει και ο τελευταίος, χρειάζεται τουλάχιστον 5 λεπτά.
Μάλιστα. Κανονικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, σαν κόσμος δηλαδή, σαν πλήθος κόσμου, είναι πέρα από κάτι που ικανοποιεί. Όλα τα συστήματα βέβαια επικεντρώνονται τα τελευταία 10 λεπτά κυρίως κατά του Μελισανίδη, του Ισηρού Αντάντα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μάλιστα, προηγουμένως ο κόσμος πέρασε και από μπροστά ένα από αυτά τα γνωστά μαγαζιά πλέον του ΟΠΑΠ που είναι με τα φρουτάκια τα λεγόμενα. Ναι. Εκεί υπήρχε λίγο μια μικρή αναταραχή με πιο έντονα συστήματα να προκληθεί κάτι. Το είπαμε και νωρίτερα στη μεσήνυση με τον Γιώργο Συρίγο. Τρεις μέρες τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ διαδηλώνει χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Δεν έχει σπάσει, να το πω ναι, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί και εγώ μέχρι να έρθω εδώ, όπως κινούμουν από την Εγνατία, το πιο σημαντικό είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Ωραία. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Είναι όντως ειρηνική και το συλλαλητήριο και οι πορείες. Όπου και είναι και η πορεία που είναι τώρα. Η μία. Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο κόσμος τώρα είχε σταματήσει για 5 λεπτά εδώ μπροστά στην Αριστοτέλους. Επαναλαμβάνω, στο ύψος της Λεωφόρου μια και στη θάλασσα δηλαδή κάτω. Τώρα κατευθύνεται η πορεία προς τον Λευκό Πύργο και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Γιάννη. Ωραία. Θα είμαι σε επαφή και στην πορεία της πορείας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Παρασκευαίδη, ο οποίος είναι στις επάρξεις από νωρίς το απόγευμα σήμερα. Εγώ τον άφησα κάπου στο δρόμο για να έρθω εδώ, αλλά είπαμε σήμερα η μέρα είναι έτσι που υπάρχει εκεί το ενδιαφέρον. Λοιπόν, FM και όλα τα μηνύματά σας στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και μέσω Facebook, εννοείται. Basket City είναι η ομάδα μας στο Facebook και από εκεί μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα και να κάνουμε κουβέντα και φυσικά στα δικά μας τα προφίλ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Να μιλήσουμε λίγο για το ρεπορτάζ του Άρη που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει και με το κομμάτι το δικαστικό από τη στιγμή που έπεσε η ποινή των κεκλεισμένων των θυρών. Και να πούμε λίγο πιο μετά περισσότερα για το αγωνιστικό καθαρά με έναν ειδικό εν ώψη του Άρης ΠΑΟΚ της Κυριακής. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε Basket City. Είπαμε σήμερα είναι για λίγο διαφορετικός ο τρόπος που πηγαίνει η εκπομπή λόγω του συλλαλητηρίου του κόσμου του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι ο Γιώργος Μάσκας με το hair salon του. Η ομορφιά δεν έχει φύλλο, έχει όμως το χώρο της και εκεί είναι ο Γιώργος Μάσκας. Στην Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, πηγαίνετε και φτιάχνετε το μαλλί σας όπως θέλετε, όπως σας αρέσει. Οι πιο ποιοτικές υπηρεσίες, απλές και πιο σύνετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας στο hair salon του Γιώργου Μάσκα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-282-700 και φυσικά μέσα από το Facebook και το Instagram George Maskas Hair Salon. Μαζί μας και ο Ντογκλίν Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου. Όλα αυτά στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και πρατήριο BP για τη διευκόλυνσή σας 2310-938-885 ή ο Ντογκλίν Παντελίδης που είναι μαζί μας. Κάνε μια αναφορά στο ότι ο Άρης δικαιώθηκε στην έφεση. Πάμε τώρα στο Σταμάτη Μουρελή να μιλήσουμε για να μας μεταφέρει ό,τι έγινε σήμερα εκεί και έτσι θα δούμε την Κυριακή παιχνίδι με κόσμο που νομίζω είναι και καλύτερο στο Σταμάτη Μουρελή. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να ισχύει, ό,τι και να γίνεται, πάντα ένα γήπεδο όταν έχει κόσμο είναι πολύ πιο ωραίο από ένα άδειο γήπεδο. Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι ένα γεμάτο γήπεδο είναι πολύ πιο ωραίο από ένα άδειο. Ομολογουμένως. Τώρα βέβαια, επειδή έλεγες ότι άκουσα πριν για το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ που γίνεται σήμερα την Κυριακή, νομίζω έχουν και μια συγκέντρωση πάλι, έτσι. Το είπα πριν. Αυτό πρέπει να το δει η αστυνομία τώρα, όσο να είναι, για να μην γίνει το παραμικρό, έτσι να μην έχουμε τίποτα από κάποιον θερμόχαμο γενικότερα. Ναι. Γιατί έτσι μου θα έχει και κόσμο στο παλέ. Αναμένεται να είναι γεμάτο φυσικά, θα έχει πολύ κόσμο εκεί. Έτσι καλό δεν είναι για αστυνομία, γιατί σήμερα έγινε μια συνάντηση για τα μέτρα τάξης. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συμπληρωματική, αν θέλεις, σύσκεψη για να δούμε τι θα κάνουν, έτσι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Όχι τίποτα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι, αλλά εντάξει, ξέρεις, το αφαιρμό, υπάρχουν παντού, έτσι. Κοίταξε, τα δεδομένα μέχρι χθες ήταν ότι θα έχει μόνο κόσμο του ΠΑΟΚ στο δρόμο, τώρα θα έχει και κόσμο του Άρη. Έτσι. Οπότε κάτι θα πρέπει να γίνει, αυτοί οι δύο να μην συναντηθούν. Ωραία. Είναι μια τέτοια κατάσταση την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιατί νομίζω από την Αριστοτέλους θα πάνε στο γήπεδο της Τούμπας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω ότι η πορεία είναι να καταλήξει εκεί, την Κυριακή. Έτσι. Την Κυριακή. Οπότε καλό θα είναι η αστυνομία λίγο να προβλέψει κάποια πράγματα για να μην έχουμε το παραμικρό και να κυλήσουν όλο ομαλά στην πόλη μας. Όπως είπες και εσύ, ο Άρης δικαιώθηκε η ποινή
εξαφανίστηκε ουσιαστικά αυτό ζητούσε ο Άρης, έτσι το έπεσε το, και το πρόστιμο έπεσε νομίζω στα 1000 ευρώ. Εντάξει, νομίζω ήταν κάτι λογικό. Θα μου πεις τώρα σε δικαστικά, σε δικαστικές θέσεις δεν μπορείς να μιλήσεις καμιά φορά για λογική, γιατί βλέπουμε πράγματα που γίνονται και λες που είναι λογική. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που είχε το Λαύριο υπέρ του Άρη να καταθέσει δεν έγινε τίποτα, από τη στιγμή που υπήρχαν οι μαρτυρίες, πήγε η Ανάκηση και μίλησε, είχαμε και τα βίντεο από το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε ο δικαστής ή μάλλον το ΑΣΕΑΝ να πει κάτι διαφορετικό. Έτσι από το να μην δικαιώσει τον Άρη, γιατί πραγματικά είπαμε κι εμείς στην εκπομπή ότι αυτά που γράφτηκαν στο Φυλακόνος ήταν υπερβολικά. Γι' αυτό βέβαια τιμωρηθήκε, γιατί βάσει τα όσα γράφτηκαν στο Φυλακόνος έπρεπε να τιμωρηθεί με αυτή την ποινή. Αλλά δεν γίνανε αυτά που γράφτηκαν στο Φυλακόνος. Έτσι αυτά ήταν πολύ μεγάλη. Αυτά που γίνανε δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τώρα μια τιμωρία δύο αγωνιστικών. Εντάξει. Ναι, έτσι, λογικό, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, θα υπήρχε μια μικρή ένταση. Τώρα πήγε ένας από εκεί, είπε κάτι, δεν είναι τώρα για δύο αγωνιστικές τώρα αυτή η τιμωρία. Εντάξει, μην τραφούμε. Ένα πρόστιμο, ναι, όλο αυτό περιμένω ουσιαστικά. Και ένα πρόστιμο δεν περιμέναν κάτι παραπάνω. Έτσι. Οπότε τώρα βέβαια στον Άρη πρέπει να τρέξουν για το θέμα αυτό, γιατί πρέπει καταρχήν να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι και να δούμε, υπάρχει βέβαια διάθεση από τους υπάλληλους που είναι σε επίσκεψη εργασίας να γυρίσουν για αυτό το παιχνίδι πίσω, να ξεκινήσουν να δουλεύουν και πάλι. Για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τον κόσμο, να δοθούν τα εισιτήρια και όλα τα σχετικά και από την boutique, νομίζω υπάρχει αυτή η διάθεση και από τους ανθρώπους, τους υπάλληλους στην ΚΑΕ, για να μπορέσουν να τρέξουν όλες τις εξελίξεις και με τα εισιτήρια και με τη διάθεσή τους, για να τα προμηθευτεί και ο κόσμος. Έτσι τώρα θα μου πεις, σήμερα έχουμε Πέμπτη, οπότε και Σάββατο να είναι ανοιχτά, ας πούμε π.χ. τα γραφεία, νομίζω ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια, έτσι και αύριο δηλαδή και μεθαύριο. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί από τα εισιτήρια θα δοθούν χρήματα στην ομάδα. Έτσι. Τώρα θα μου πεις που θα δοθούν χρήματα. Στον Νικολάσκαρη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Οπότε αυτό νομίζω σημαίνει απόβαση λίγο έτσι έφερε χαμόγελα στον κόσμο, στους διοικούντες, γενικά σε όλο τον Άρη, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι τελευταίος καιρός μόνο για χαμόγελα δεν είναι. Τώρα λοιπόν πρέπει να τρέξουν για το θέμα των εισιτηρίων και όλα τα σχετικά όσον αφορά τον αγώνα. Γιατί αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Βέβαια αυτό θα το πούνε και οι άνθρωποι του Άρη και νομίζω θα γίνει και μια επαφή με τους οργανωμένους. Να μην γίνει και το παραμικρό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν τελειώνει η χρονιά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που θα πρέπει ο κόσμος εκεί να έρθει, να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα. Έτσι δεν τελειώνει δηλαδή κάτι την Κυριακή στο παιχνίδι. Να μην γίνει και εκεί το παραμικρό, ώστε να και στο επόμενο παιχνίδι ας πούμε, που θα έχει άρεσε εντός έδρας, αν δεν κάνω με τον Προμηθέα, και εκεί να έχει κόσμο. Έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο αγωνιστικό κομμάτι, για να κλείσουμε λίγο τα του ΠΑΟΚ Άρης, ότι έχει ένα πρόβλημα, κάποιες ενοχλήσεις και κρίνεται αμφίβολος, θα πω εγώ, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, λογικά θα είναι σε διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Αλλά εντάξει, επειδή μου είχε ένα θεματάκι και δεν προπονήθηκε στο 100% και είναι Πέμπτη, κρίνεται αμφίβολος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο οποίος είπαμε ότι σήμερα ήταν παρόν στην Αθήνα, στην εκδίκαση, μαζί με τους κυρίους Χριστοφορίδη και Γρόγια που εκπροσώπησαν νομικά τον Άρη και τους αξίζουν συγχαρητήρια που κατάφεραν να αντιστρέψουν αυτή την απόφαση. Και βέβαια οι δύο συγκεκριμένοι μαζί και με άλλους νομικούς θα πρέπει να βρουν λύση τώρα γενικά στα γενικότερα προβλήματα του Άρη απέναντι στον Νίκο Λάσκαρη. Σήμερα βέβαια είναι να πούμε μια περίεργη μέρα γενικά. Το τελευταίο 2-3 ώρα να πω Νίκο, υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι κάτι ίσως να έχει αλλάξει στο θέμα Λάσκαρης. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω ή οτιδήποτε, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει. Είναι μια απλή φημολογία. Γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Δεν έχω διασταυρώσει κάτι για να μπορέσω να μεταφέρω. Φημολογία η οποία έχει να κάνει με αλλαγή στο κομμάτι των 5 που λέγαμε πριν. Όχι, όχι, με αλλαγή στο κομμάτι Λάσκαρης. Έτσι ότι μπορεί δηλαδή. Τώρα είναι φημολογία. Ότι μπορεί δηλαδή να έχει δεχτεί όρους για να υπογράψει μεταβίβαση μετοχών. Έτσι. Δεν έχει διευκρινιστεί. Υπάρχει μια φημολογία ότι κάτι θα γίνει στο θέμα Λάσκαρη. Γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω και να το αναλύσουμε ειδικότερα, γιατί δεν το έχουμε εξακριβώς 100% να το επιβεβαιώσουμε. Έτσι. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα που βγαίνει σήμερα από το πρωί είναι επανεμφάνιση του κ. Τζεβελέκη, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια που είχε φύγει από το προσκήνιο, τότε ειδικά μετά την στιγμή που παρέδωσε τις μετοχές, ο κ. Ζιβελέξης, ο οποίος εμφάνισε σήμερα, έκανε και κάποιες δηλώσεις στον τύπο, φάνηκε δεδεθειμένος να βοηθήσει και αυτό σε μια κατάσταση και να μιλήσει με τον Λάσκαρη.
Γενικά η επανεμφάνιση του δεν μπορώ να πω ότι έγινε με ιδιαίτερη θέμη από τον κόσμο, γιατί ο κ. Τζεβελέτη, να μην ξεχνάμε ότι επιδίκησής του γίνανε τα πολλά χρέη. Έτσι. Mm-hmm. Επιδίκησής του και επιδίκησης Γιάννη Δαμιανίδη που γίνανε τα πολλά χρέη. Τότε, πριν, μετά αναλάβει ο Λευθέρης Ορβανίδης. Παίξει τώρα και να πω την αλήθεια, τώρα να έρθει κάποιος άλλος παράγοντας και να ξεκινήσει πάλι συζήτηση με το Λάσκαρη, νομίζω ότι είναι ανώφελο. Το είπαμε και χθες, ότι πρέπει το θέμα του Λάσκαρη να τελειώνει. Κέρδισε ο Λάσκαρης ήδη χρόνο σε αυτές τις συζητήσεις με την πλευρά Καπάζου και με τον Λευθέρη Βανέτη, και σε δύο μέσα. Αν ξεκινήσει πάλι συζητήσεις τώρα να κάνει με τον Τζεβελέκη ή με οποιοδήποτε άλλον, πάλι θα κερδίσει χρόνο. Έτσι και ο χρόνος δεν υπάρχει για τον Άρη. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Νομίζω ο ΑΣ εξετάζει όλες τις αστυνομικές κινήσεις που μπορεί να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι έχουν πέσει όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι, δηλαδή από ανάκληση των μετοχών μέσω της Επιτροπής, αποδίκηση πρωτοδικείου, απομηνύσεις περί απιστίας και γενικά όσον αφορά την εταιρεία. Έτσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση του Άρη σε νοημικό επίπεδο είναι δύσκολη, γιατί μιλάμε ότι το 10% μπορεί να χτυπήσει το 90%. Έτσι, σε μια κανονική εταιρεία αυτό είναι απίθανο. Δεν γίνεται. Έτσι, μπράβο. Τώρα βέβαια, επειδή οι αθλητικές εταιρείες είναι ιδιαίτερες εταιρείες, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν κάποιες ελπίδες να κινηθείς νομικά ως ένα βαθμό απέναντι στο 90%. Έτσι, δεν μιλάμε για 40, 30 ή 50, μιλάμε για 90 που έχει ο Λάσκαρης αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την περίπτωση. Την επιλογή, αν θέλεις, της νομικής οδού προκειμένου να κερδίσει ο Λάσκαρης. Αλλά δεν έχει αφήσει ο ίδιος ο Λάσκαρης περιθώρια. Δηλαδή, όταν συζητάς μαζί του εδώ και 3 μήνες και είναι εξαφανισμένος, δεν υπάρχει. Ο αδελφός του παίρνει τηλέφωνο στα γραφεία και θέλει τις πράξεις από τον αγώνα με το Λαύριο, ας πούμε, πόσα βγάλαμε, στείλει τα στο λογαριασμό μου. Αυτός ξαφνικά εμφανίζεται, στέλνει ένα mail που ρωτάει 100 πράγματα την ώρα που τα ξέρει όλα. Και είναι εξαφανισμένος γενικότερα και δεν απαντάει ούτε σε τηλεφωνήματα ούτε τίποτα. Καταλαβαίνεις ότι δεν αφήνει άλλες επιλογές ο Λάσκαρης πέρα από την. Από το να κινηθεί ο Άρης νομικά απέναντί του. Έτσι. Mm-hmm. Και βέβαια είναι αυτό όλο το σκηνικό που έχει στήσει ο Λάσκαρης το τελευταίο καιρό. Αρχίζει και ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη ορισμένων σε αυτό που λέγαμε και χθες στην εκπομπή, ότι ίσως να φτάσουμε στο σημείο ο Λάσκαρης να ζητάει και λεφτά για να δώσει χρέη. Δηλαδή ακόμα και εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Έτσι, αν δεν γίνει κάτι σύντομα. Ο Λάσκαρης να πει ότι παιδιά, εντάξει, εγώ έβαλα και 2 εκατομμύρια, δώστε μου 100-200 για να φύγω. Να δώσει δηλαδή να ζητήσει και λεφτά για να δώσει ουσιαστικά χρέη. Δεν δίνει κάτι διαφορετικό, δίνει χρέη. Γενικά είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση με τον Λάσκαρη και νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει είναι εις βάρος του Άρη και όχι εις βάρος του Λάσκαρη. Τώρα βέβαια όλοι έχουν αφήσει λίγο αυτό το θέμα στην άκρη σήμερα λόγω του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι γιατί είναι το ντέρμπι, ένα παιχνίδι που θέλουν κόσμο στο γήπεδο. Εδώ βέβαια είναι το θέμα τα λεφτά στις πράξεις που θα πάνε. Ποιος έχει το δικαίωμα. Έτσι και το δικαίωμα. Λογικά το έχει ο Λάσκαρης, να το διαχειριστεί αυτός όπως θέλει. Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι, το οποίο θα το δούμε στην πορεία που θα προκύψει. Ας ελπίζουμε φυσικά να μην υπάρξει κάτι και τα λεφτά να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, δηλαδή σε παίκτες, στο να πληρωθούν διαιτητές και όλα αυτά για τη διεξάγωγη του αγώνα και να μείνει και κάτι για τα επόμενα παιχνίδια. Έτσι, ή για το ταξίδι που έχει να κάνει μετά ο Άρης στη Λάρισα, από και εκεί είναι ένα θέμα. Έτσι, είπαμε χθες ότι ο κ. Ζεμπέκης κάλυψε τα έξοδα για την Αθήνα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Άρης έχει να πάει στη Τρίκαλα, που εκεί είπε απλώς και το ξενοδοχείο. Έχει να πάει στη Λάρισα που ισχύει το ίδιο. Και αντί στη Λάρισα μπορείς να πας και αυθημερών, δηλαδή να το δούμε και αυτό. Έτσι, να πάει ο Άρης αυθημερών. Mm-hmm. Και έχει να πάει και στη Ρόδο, που στη Ρόδο έχει αεροπορικά. Έτσι, αυτά όλα είναι λεφτά τα οποία κάποιος μετά θα πληρώσει. Και ο Λάσκαρης αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει τίποτα. Έτσι, στην Αθήνα η ομάδα πάει με το λεωφορείο, έχει το ξενοδοχείο στην Αθήνα που είναι από χορηγία και όλα καλά. Στη Ρόδο, στα Τρίκαλα και στη Λάρισα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γενικά θα υπογεύσουν πολλά θέματα στη συνέχεια. Νομίζω ότι από Δευτέρα σε διοικητικό επίπεδο ίσως να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε και σήμερα και αύριο να έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή να το κινούν το θέμα κάποιοι άνθρωποι. Ας αφήσουν στην άκρη το αγωνιστικό κάποιοι και να ασχοληθούν μόνο με αυτό το θέμα, το θέμα Λάσκαρη. Έτσι. Γιατί όπως είπαμε, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν είναι το τέλος χρονιάς. Ούτε το αποκορύφωμα της χρονιάς, είναι απλά ένα ντέρμπι το οποίο ο Άρης θέλει να το κερδίσει για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι και θέλει και ο κόσμος στο γήπεδο για να ενισχυθεί η ομάδα οικονομικά. Αυτό. Αλλά μετά υπάρχει το παιχνίδι με τη Λάρισα, υπάρχει το παιχνίδι με τον Προμηθέα και πάει λέγοντας η χρονιά. Δεν τελειώνει δηλαδή κάτι Κυριακή. Νομίζω από Δευτέρα θα έχουμε για τις εξελίξεις στο θέμα Λάσκαρη. Γενικά θα δει και ο Ραστέχνης τι μπορεί να κάνει
από νομικής πλευράς για να κινηθεί και να ξεκινήσει κάποια ομάδα από Δευτέρα. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, σχέση με το αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές, δεν έχει αλλάξει κάτι θετικά στην όλη ιστορία. Έτσι. Ναι. Είπαμε απλά το μόνο χαμόγελο σήμερα ήρθε από αυτή την απόφαση που βγήκε υπέρ του Άρη. Κατά τα άλλα, η ίδια άσχημη κατάσταση συνεχίζεται και υπάρχει. Και υπάρχει νομίζω πολύ πιο έντονο πρόβλημα. Κάθε μέρα περνάει, ακούω από ανθρώπους του Άρη γενικά να λένε ότι βλέπουν και αυτοί τον κίνδυνο το να βρεθεί ο Άρης σε πολύ άσχημη θέση. Έτσι, δηλαδή, ξαναλέω γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, τη λέξη όλεθρος που είχε ο κ. Πακυριάκης, ο οποίος και αυτός εξαφανίστηκε από τα τεκτενόμενα και τα έρδιανά της πόλης γενικότερα, εκεί που έβγαινε πολλές φορές και μιλούσε. Ο όλεθρος νομίζω ότι θα είναι λίγο σε αυτό που θα βιώσουμε, αν θα βιώσει ο Άρης, αν δεν βρεθεί κάποια λύση. Και πάει η κατάσταση έτσι μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι. Να δούμε. Αυτά γενικά δεν έχει. Δηλαδή εκτός από την απόφαση δεν είχαμε κάτι άλλο στο διοικητικό κομμάτι. Περιμένουμε εξελίξεις. Είπαμε τώρα θα στραφούν στην διοργάνωση αστικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί είπαμε ότι ακόμα έφτασε ο Άρης αυτό το σημείο, ο Νίκο. Ακόμα και η διεξαγωγή του αγώνα να είναι ένα μπέρδεμα και ένα πρόβλημα. Έτσι, για λεφτά πρέπει να δοθούν σε διαιτητές, σε παρατηρητές, όλα τα σχετικά πρέπει να καλύψει η γηπεδούχος ομάδα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι και να γίνει ένα παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αυτό έγινε πρόβλημα για τον Άρη. Θα δούμε τώρα, λογικά από αύριο θα, εφόσον οι υπάλληλοι πάνε και δουλέψουν κανονικά στα γραφεία, λογικά από αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων, Παρασκευή και Σάββατο. Θυμίζουμε την Κυριακή στις 5 είναι ο αγώνας, έτσι στο Αλεξάνδριο. Και λογικά και την Κυριακή θα έχει εισιτήρια, στα εκδοτήρια για τον κόσμο. Αυτό που περιμένουμε στον Άρη είναι ένα γεμάτο γήπεδο, χωρίς να γίνει το παραμικρό, ζεστή ατμόσφαιρα, δυνατή ατμόσφαιρα. Και φυσικά ο Παναγιώτης για να έχει συμπεριθούν την νίκη. Έτσι ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για τους δικούς του λόγους. Ο Άρης επίσης θέλει την νίκη για τους δικούς του λόγους. Που εντάξει, ο Άρης δεν έχει και ιδιαίτερα βαθμολογικούς. Μάλλον έχει κάποιους βαθμολογικούς λόγους. Έτσι, αλλά πιο πολύ νομίζω είναι και το γόητρο σε τέτοια τέμπη όπως γίνεται πάντα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Σταμάτη. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο, Νίκο, όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Περιμένουμε. Αν υπάρξει κάτι τώρα για αυτό που ανέφερα για τη γενική φημολογία, αν υπάρξει, θα βγούμε ξανά στην εκπομπή να το μεταφέρουμε. Ωραία. Γιατί το ψάχνουμε. Να δούμε. Δεν νομίζω όμως να έχει γίνει κάτι, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται ότι ξαφνικά ο Λάσκαρης σε μια μέρα μπορεί να αλλάξει και αυτό τη στάση που τηρείται και 8 μήνες να αλλάξει μια μέρα. Έτσι. Δεν μου βγαίνει εμένα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά να δούμε. Αν υπάρξει κάτι το νεότερο, θα ενημερώσουμε άμεσα. Πολύ ωραία. Έγινε, Σταμάτη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από το Σταμάτη Μουρελή για την ενημέρωση στα του Άρη, όχι μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δικαστικό και την απόφαση για το παιχνίδι που θα γίνει κανονικά με κόσμο, και στο αγωνιστικό και στο όλο διοικητικό που πάντα έχει το ενδιαφέρον για τον Άρη, με αυτά που γίνονται από την πλευρά Λάσκαρη και γενικότερα από την όλη κινητοποίηση που μπορεί να υπάρξει στο σύλλογο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει φέρει κάτι διαφορετικό. FM και όλα τα μηνύματά σας στο 45526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και μέσα από το Facebook στην ομάδα μας Basket City, έτσι όλο μαζί μία λέξη για το συγκεφαλαίο, από και από εκεί κάνουμε κουβέντα. Μετά το διάλειμμα θα πάμε λίγο να κάνουμε να πάρουμε μια ακόμα ενημέρωση από την πορεία των φίλων του ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, από το συλλαλητήριο που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, εκεί γύρω στις 7-7.30 ξεκίνησαν οι δύο πορείες, έχουν ενωθεί σε μία ένση λεωφόρο Νίκης. Υπάρχει μια πληροφορία ότι κινούνται προς το Μακεδονία Παλάς, προς τα εκεί. Είναι εκεί τη λεωφόρο Νίκης κοντά στο Λευκό Πύργο αυτή τη στιγμή. Θα πάρουμε ξανά λίγο πιο μετά ενημέρωση από εκεί, από το Γιάννη τον Παρασκευαίδη και τον Λίο τον Καπράλο που είναι εκεί, γιατί είπαμε σήμερα η εκπομπή κινείται και λίγο προς τα εκεί, στο κομμάτι του συλλαλητηρίου που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, πρώτη ώρα μαζί μας είναι ο Δόξας με τα μπαχαρικά και τα βότανά του. Για όσους αγαπούν την μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση, στο Δόξα υπάρχουν τα πάντα. Πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνης, κάρι, ρίγανες, σαλάτια Ιμαλαΐων, αποξηραμένα λαχανικά, βάματα δημητριακά, διάφοροι σπόροι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από έλαια βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, καρικεύματα, μπαχαρικά, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, όλα είναι στο Δόξα.
και Σούπερ Φουτζινική στο Δόξα που είναι μαζί μας. Ολυμπίου Διαμαντή 21 23 10 5 56 46 το τηλέφωνο και από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα του Δόξα στο doxas.spices.gr. Μπορείτε, όσοι τη ψάχνετε λίγο παραπάνω στο κομμάτι του φαγητού με τα καρικεύματα, με τα μπαχαρικά, ο Δόξας έχει τα πάντα για εσάς. Και φυσικά πρώτη ώρα μαζί μας είναι και η Πάντερμος. Για όσους είστε λίγο της νύχτας, ξέρετε πολύ καλά ότι μετά από διάφορα ποτά, ό,τι πιο ωραίο για την επομένη και για εκείνη την ώρα που σε ανακουφίζει, αλλά και για την επομένη που ξυπνάς σαν να μην έγινε τίποτα την προηγούμενη, είναι ο Πατσάς. Και Πατσά έχει η Πάντερμος, όπως και άλλες σούπες βέβαια, και μαγειρευτά φαγητά 24 ώρες ανοιχτά και delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ στο 23 17 20 0 24 στη Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους δυτικά. Η Χίμκι κατάφερε να χάσει, πρωτού πάμε στο διάλειμμα, από την Αρμάνη εντός έδρας 77-86, ήττα που την πηγαίνει πίσω όσον αφορά το κομμάτι της τετράδας, γιατί εκεί κάπου κοντά είναι η Χίμκι. 67-78 είναι το Εφές Μακάμπι στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Η Μακάμπι φυσικά είναι εκεί κοντά στις θέσεις στην οκτάδα, είναι μέσα στην οκτάδα, έχει μια απόσταση από τους άλλες, η Εφές είναι πολύ μακριά. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ στο Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 είναι το τζάμπολ του Παναθηναϊκού στην Μαδρίτη με τη Ρεάλ, τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το αγωνιστικό κομμάτι του Άρης ΠΑΟΚ που θα γίνει την Κυριακή κανονικά με κόσμο στις 5 ώρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City πάμε μέχρι και τις 10. Ξεκινήσαμε, μιλήσαμε λίγο με Σταμάτη Μουρελή να μας δώσει το ρεπορτάζ από πλευράς Άρη για το κομμάτι που έχει να κάνει και με το δικαστικό σήμερα, με την δικαίωση του Άρη στην έφεση και με την είδηση ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά την Κυριακή με κόσμο και με το αγωνιστικό και το διοικητικό. Να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από συλλαλητήριο, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Να κάνουμε ένα τηλέφωνο, να πάρουμε ό,τι άλλο υπάρχει από εκεί, από τα παιδιά που είναι μαζί με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σιγά σιγά όταν πλησιάζει και προς το τέλος του το συλλαλητήριο, γιατί από ό,τι βλέπω κινούνται προς Ναβαρίνιο και Καμάρα. Να πάρουμε λίγο να μιλήσουμε με Γιάννη Παρασκευαίδη κυρίως που είναι εκεί, να μας μεταφέρει ό,τι άλλο υπάρχει από το συλλαλητήριο, παύλα πορεία, έτσι να το πω απλά. Σε λίγο θα πάρουμε ενημέρωση και από εκεί και σε λίγο θα μιλήσουμε και λίγο για το πιο αγωνιστικό κομμάτι, το καθαρά αγωνιστικό μάλλον, που έχει να κάνει με την για το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ για την Κυριακή. Είπαμε το τελικό Λοιπόν, συγγνώμη για την διακόπη, αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή είμαστε και σε επαφή και με τα παιδιά που είναι στο συλλαλητήριο, αλλάζει λίγο η ροή. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία τον Καπράλο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ηλία, τι γίνεται, φίλε? Καλά, Νίκο μου. Μόλις τώρα εγώ έφυγα από την πορεία και ξεκίνησα το δρόμο. Η πορεία συνεχίζεται. Μια ωραία ατμόσφαιρα θα τη χαρακτήριζα. Ναι. Ουσιαστικά θέλανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να δώσουν το. Και το παρόν και να πούνε την αδικία την οποία γίνεται στα δικαστήρια και στις επιτροπές εφέσεων και στις επιτροπές κανονικές. Είχε κόσμο, ενώ στην αρχή βλέπαμε ότι δεν ήταν πολύ οργανωμένοι, τελικά όντως ξεκίνησε η πορεία. Ήταν έξυπνο αυτό το οποίο έγινε, κατ' εμέ πάντα μιλώντας, που οι μισοί πήγαν από την Εγνατία και οι άλλοι μισοί από την Τζιμισκή, ώστε να μπορέσουν να... ουσιαστικά να κάνουν αυτό το οποίο θέλανε, να δείξουν σε όλη την πόλη τη δύναμη και την πίστη τους στη δικαίωση. Ωραία. Τώρα αυτή την ώρα η πορεία κινείται προς Ναβαρίνου. Είναι στη Ναβαρίνου και ανεβαίνει προς τα πάνω ξανά στην Καμάρα. Ναι. Οπότε προφανώς για να ξαναπηγαίνει προς την Καμάρα σιγά σιγά κιόλας λογικά τελειώνει. Θα τελειώσει, ναι. Η πορεία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα έχετε πει και προηγουμένως, πάρα πολλοί κόσμος και γνωστοί και άνθρωποι του ΠΑΟΚ από όλα τα τμήματα ήταν στην πορεία. Ξεκίνησε από την Εγνατία και η άλλη πορεία από την Τσιμισκή και συναντήθηκαν εκεί στη Δωδεκανήσου με Τσιμισκή.
και μετά κατεβήκανε μαζί μέχρι το Λευκό Πύργο. Ναι, και το πιο σημαντικό που λέγαμε και λίγο πριν με τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη είναι ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό. Γιατί να γίνει? Ναι, εντάξει, όταν μιλάμε για αρκετό κόσμο και για συλλαλητήριο δεν... και για πορεία, όπως και να το κάνεις, ένας-δύο να ξεφύγουν μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα. Δεν έχει ξεφύγει κανένας. Ναι, πρώτα απ' όλα, δεν είδα πουθενά αστυνομία. Αν εξαιρέσουμε κτίρια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. στα αστυνομικά τμήματα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε τρόπος πρόκλησης. Δηλαδή, ήταν η πορεία, ήταν σαν να κάνει πορεία ένα... μια απεργία, σαν να κάνει πορεία το πάμε, τι να σου πω τώρα, για ΣΕΕ. Ήταν κάτι τέτοιο. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν είχε κανένα σκοπό ούτε να βλάψει κανέναν, ούτε να δημιουργήσει μανούρες, ούτε τίποτα. Και το θεωρώ απόλυτα λογικό. Όπως δεν έγιναν τίποτα ούτε στον ΟΣΕ χθες, ούτε στην προηγούμενη φορά που είχαν πάει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και είναι το απόλυτα λογικό. Πολύ ωραία. Ωραία. Ηλία, σε αφήνουμε να ξεκουραστείς, φίλε, γιατί και εσύ από νωρίς εκεί πέρα. Εντάξει, ξεκουράσου λίγο τώρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και η όλη πορεία παύλα συλλαλητήριο ολοκληρώνεται σιγά σιγά μετά από τις 6 που ξεκίνησε. Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ηλία τον Καπράλο. Είπαμε η πορεία κινείται προς τη Ναβαρίνο, εκεί προς Καμάρα από εκεί που ξεκίνησε, οπότε σιγά σιγά οδεύει και προς το τέλος της. Λοιπόν, αυτά και με το κομμάτι της πορείας συλλαλητηρίου του κόσμου του ΠΑΟΚ. Τελικό έχουμε και στη Κωνσταντινούπολη, στα δικά μας επιστρέφοντας, η Μακάμπη αναμενόμενα πέρασε από την έδρα της ΕΦΕΣ Ανατολού με 81-94 η νίκη της Μακάμπη. Είπαμε νωρίτερα ότι έγινε η έκπληξη με την ήττα της Χίμκι από την Αρμάνι Μιλάνο στη Μόσχα. Στις 9.30 είναι το τζάμπολ στο Βαλένθια Μπασκόνια. Στις 10 είναι το τζάμπολ του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Και από ό,τι βλέπω, η Ρεάλ έχει σημαντικό ζήτημα γιατί δεν έχει τον Ντόντσιτς, ο οποίος έχει ένα θέμα τραυματισμού και τελικά δεν μπορεί να αγωνιστεί. Σήμερα έχει μείνει εκτός δωδεκάδας ο νεαρός Σλοβαίνος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα της Ρεάλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει ρόλο αυτό για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τη Ρεάλ. Να δούμε λίγο πώς πάει η βαθμολογία στην Ευρωλίγκα, γιατί η ήττα αυτή της Χίμκι μπορεί να τη στοιχήσει πολλά όσον αφορά το κομμάτι των play-off και την προσπάθεια για τετράδα που έκανε η Χίμκι. Ναι, έμεινε στο 14-11, πήγε στην 7η θέση με ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Χίμκι έχει 14 νίκες, όσο έχει και η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός. Και έχασε την ευκαιρία έτσι να πλησιάσει, να φτάσει τη Ζαλγκύρης, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην 4η θέση, έχει 15 νίκες, είναι στο 15-9. Η Ζαλγκύρης, η οποία αύριο παίζει, υποδέχει τη Φενέρμπαχτσέ. Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Η Φενέρμπαχτσέ, η οποία μετά το Σάββατο πηγαίνει στην έδρα της Καρσίγιακα. Το λέω γιατί η Καρσίγιακα παίζει με τον ΠΑΟΚ Τετάρτη. Οπότε έχει ενδιαφέρον και έχει και η Καρσίγιακα ντέρμπι. Πολύ δύσκολο μάτς, τέλος πάντων, όπως έχει και ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Άρη. Έτσι η Καρσίγιακα παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ εντός έδρας στη Σμύρνη το παιχνίδι, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Γενικά στην Ευρωλίγκα είναι η 25η αγωνιστική αυτή που είναι σε εξέλιξη και είναι ανοιχτά πολλά πράγματα. Όσον αφορά πλεονέκτημα έδρας, η ΤΣΕΣΕΚΑ αυτή τη στιγμή έχει μια απόσταση ασφαλείας, να το πω έτσι. Είναι στις 19 νίκες, δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός που έχει 17-17, έχει και η Φενέρ. Τέταρτη είναι η Ζαλγκύρης που έχει 15. Η Χίμκι έμεινε στις 14 με την ήττα σοκ από την Αρμάνη σήμερα. 14 έχει η Ρεάλ με τον Παναθηναϊκό που σε λίγο παίζουν μεταξύ τους. 12 νίκες έχει η Μακάμπη. Αυτή είναι η οχτάδα των... 13 νίκες μάλλον έχει Μακάμπι με τη σημερινή νίκη που έκανε στην ΕΦΕΣ, απλά δεν έχει περάσει ακόμα στη βαθμολογία. Αυτή είναι η οκτάδα αυτή τη στιγμή. Οι 4 πρώτοι έχουν πλεονέκτημα έδρας. Κοντά σχετικά στη Μακάμπι είναι η Μπασκόνια που έχει 11 νίκες, η Μπασκόνια που παίζει σήμερα στην έδρα της Βαλένθια. Η Μάλαγα έχει 10, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας. Ομάδες που μπορείς να πεις ότι έχουν κάποιες ελπίδες για τα playoff. 9 έχει η Βαλένθια και η Μπάμπερκ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πήγε σε 9 και η Χιμ και η Αρμάνια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν κάτι αυτές τις ομάδες. Είναι αρκετά πίσω. Αλλά από τη δεύτερη μέχρι την 8η θέση γίνεται
μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη. Αν σκεφτούμε ότι ένας από τη Ρεάλ ή τον Παναθηναϊκό θα πάει σήμερα στις 15 νίκες γιατί παίζουν μεταξύ τους. Και αν η Ζαλγκύρης καταφέρει να κερδίσει αύριο τη Φενέρμπαχτσε και πάει στις 16 νίκες, η απόσταση από τη δεύτερη θέση μπορεί να είναι 1-2 νίκες για 6 ομάδες, για 4 ομάδες. Οπότε όλα είναι ανοιχτά στο κομμάτι της πρόκρισης και φυσικά στο κομμάτι του πλεονεκτήματος έδρας, έτσι. Που, okay, παίζει, μπορεί να παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό να έχεις τον πλεονέκτημα έδρας και να μπορείς να το εκμεταλλευτείς σε μια σειρά που θα χρειαστείς 3 νίκες. Έτσι, ο Ολυμπιακός, η λογική λέει ότι το έχει το πλεονέκτημα, ο Παναθηναϊκός θα σου παλεύει για να μπει εκεί στην τετράδα. Και εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη. Έτσι, Ζαλγκύρης 15 νίκες, Ρεάλ 14, Παναθηναϊκός 14, Χίμικη 14. Και Μακάμπι είναι λίγο πιο πίσω με 13. Αυτά και με το κομμάτι της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου που είναι πλέον ένας ολόκληρος μαραθώνιος, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι τα πάντα ανοιχτά και να δούμε στο τέλος ποιος θα είναι στα προημιτελικά αυτός που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει και θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία από τις πρώτες 4 ομάδες με μειονέκτημα έδρας. Ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πιο κοντά σε αυτό, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο πίσω, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, είπαμε πριν με το Σταμάτη, είπαμε κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ του Άρη. Ανέφερα και εγώ κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί και τις δύο ομάδες και μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το καθαρά αγωνιστικό, για το καθαρά προπονητικό κομμάτι. Ο Σωτήρης Νικολαίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σωτήρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχουμε ένα ντέρμπι τώρα την Κυριακή, το οποίο μέχρι χθες περιμέναμε να είναι χωρίς κόσμο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι θα γίνει κανονικά με κόσμο. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια συνθήκη που όπως και να το κάνουμε, αλλάζει λίγο τα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Γιατί ένα γεμάτο παλέ πάντα παίζει σημαντικό ρόλο στα παιχνίδια του Άρη, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται, εννοείται. Γενικά και ο επαγγελματικός αθλητισμός και ο αθλητισμός γίνεται για να το παρακολουθεί και να το απολαμβάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Πόσο δε μάλιστα σε ένα ντέρμπι, σε ένα τοπικό ντέρμπι, σε ένα Άρης ΠΑΟΚ, το οποίο και για τις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικό, για τον Άρη για να ξεφύγει από τη ζώνη και να κουφιστεί και να πάρει ψυχολογία για την πολύ δύσκολη συνέχεια που έχει, και για τον ΠΑΟΚ για να τονωθεί ψυχολογικά, να πάρει μια νίκη στην έδρα του αντιπάλου του και να ανέβει και αυτός βαθμολογικά, αλλά και ταυτόχρονα να τονώσει την ψυχολογία του εν ώψη του πολύ δύσκολου παιχνίδι που έρχεται την άλλη Τετάρτη μέσα στην Τουρκία, mm-hmm. την Καρσίγιακα. Mm-hmm. Σωτήρη, ξεκινώντας λίγο από τους γηπεδούχους, επειδή και εσύ ξέρεις πολύ καλά τον coach Γιαννάκη, έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα από ντέρμπι στο Παλέ που είχε κερδίσει ο Άρης. Πάλι τότε τα δεδομένα, παρότι διαφορετικές οι δύο ομάδες, ήταν ανάλογα με τα σημερινά. Δηλαδή υπήρχε στην περιδέουσα ατμόσφαιρα ένας ρόλος του φαβορί στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει το παιχνίδι στο Παλατάκι που ήταν διαφορετικό εντελώς, που ήταν ένα πολύ must-win παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη συνθήκη, πάλι με τον Άρη να έχει, νομίζω, να έχει μεγάλη πίεση για νίκη, βαθμολογική, αλλά να έχει όλη αυτή η κατάσταση που είναι με το οικονομικό κομμάτι που όπως και να το κάνουμε σίγουρα επηρεάζει. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι τόσο πολύ το τακτικό κομμάτι που πρέπει να ετοιμαστεί ή είναι περισσότερο το πνευματικό, παύλα, ψυχολογικό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα συνδυασμός. Σίγουρα το πνευματικό ή το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα με τον κόσμο δίπλα του. Πόσο δε μάλιστα τώρα που τα προβλήματα μαστίζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Άρη και κυρίως τα διοικητικά και τα οικονομικά, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές και για επαγγελματική ομάδα. Αλλά απ' την άλλη η άποψή μου είναι ότι νομίζω ότι πιο πολλά έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ παρά ο Άρης. Ο Άρης έχει να κερδίσει έναντι του πάρου του και να πάρει τους δύο πόντους, γιατί είναι θεωρητικά σε μειονεκτικότερη θέση από ότι ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Έχει ένα πλήρες ρόστερ, μεγαλύτερο, έχει τους παίκτες που θέλει. Αν ο Άρης κερδίσει και ψυχολογικά και βαθμολογικά θα έχει κάνει ένα πολύ τεράστιο βήμα. Ενώ απ' την άλλη αν χάσει θα υπάρχει το excuse ότι εντάξει υπάρχουν προβλήματα, το ρόστερ δεν είναι το κατάλληλο που θέλει ο κόσμος και η ομάδα.
Υπάρχουν αυτά τα οικονομικά προβλήματα που σίγουρα επηρεάζουν τον κάθε παίκτη και την κάθε ομάδα. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ παίζει ένα πολύ δύσκολο μάτσο, όπως είπα και προηγουμένως, την Τετάρτη. Mm-hmm. Και θέλει πάση θυσία να το κερδίσει και για να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα που έχει σαν στόχο την τετράδα εξ αρχής και τριάδα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Αλλά και τον πολύ μεγάλο στόχο που έχει για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Άρα, αν χάσει μεθαύριο ο ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για το ψυχολογικό αλλά και για το βαθμολογικό ενδιαφέρον που έχει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι λίγο κακό το timing που έρχεται για τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι με τον Άρη τώρα? Πραγματικά είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Και σε ρωτάω γιατί πραγματικά η προετοιμασία, η πνευματική είναι πολύ ιδιαίτερη τώρα για τον ΠΑΟΚ, στη λογική ότι έχει κάνει ένα καλό match την Τρίτη, το οποίο του μένει, ξέρεις, μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί το πήγε πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να κρατήσει μια μεγάλη διαφορά. Θα πρέπει, τώρα να, μείνει στο match της Κυριακής, αλλά και όπως και να το κάνεις, ακολουθεί μετά ένα μεγάλο μάτς την Τετάρτη στη Σμύρνη. Το timing μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό το μάτς της Κυριακής? Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως θα περιέγραψες. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά έκανε μια καλή εμφάνιση μέχρι το 35. Με κακές αποφάσεις από τα, ίσως από τον πιο έμπειρο παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Γκος, δημιουργήθηκε αυτή η διαφορά των 6 πόντων. Γιατί θα να είναι κάλλιστα 10-12 πόντους και να είναι και ψυχολογικά αλλά και φαινομενικά μια πολύ καλή διαφορά για να μπορεί να διαχειριστεί στο μάτι της Σμύρνης. Αλλά τώρα έρχεται το μάτι της Κυριακής, το οποίο πρέπει να κερδίσει και για λόγους πρεστής και γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση και γιατί έχει καλύτερο ρόστερ. Αλλά και απ' την άλλη υπάρχει ένας αντίπαλος, ο Άρης, ο οποίος θα τα δώσει όλα μέσα στο γήπεδο, θα έχει σίγουρα τη στήριξη του κόσμου του, ο οποίος πραγματικά θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, πέρα από αυτό το μάτς, για το επόμενο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Mm-hmm. Που σίγουρα αυτό το παιχνίδι θα πει το ρόλο του. Αν κερδίσει, η ψυχολογία του θα είναι στα ύψη. Ενώ αν χάσει, τα πράγματα θα δυσκολεύουν για αυτόν. Στο κομμάτι του αγώνα της Κυριακής, μπορεί να παίξει ρόλο, θεωρείς, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο μεγάλο, λίγο πιο βαθύ ρόστερ στο κομμάτι έτσι, ενέργειας, διάθεσης, δηλαδή να ματσάρει την ατμόσφαιρα του αγώνα με τις περισσότερες επιλογές που μπορεί να διαθέτει από τον Άρη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τώρα στην εξίσωση που μπαίνει και ο κόσμος, τα πράγματα εξισορροπούνται. Mm-hmm. Σίγουρα το ρόστερ του ΠΑΟΚ και η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη από τον Άρη. Αλλά όλα κρίνονται μέσα στις 40 λεπτά και επειδή μέσα στο γήπεδο. Και επειδή τώρα μιλάμε για ένα τοπικό ντέρμπι το οποίο έχει την ιδιαίτερη σημασία που έχει το Άρης ΠΑΟΚ και με 5.000 κόσμο από την πλευρά του Άρη, νομίζω τα πράγματα θα δυσκολέψουν και πλέον εξισορροπούνται. Mm-hmm. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ πριν την απόφαση, από ότι τώρα το άκουσα και εγώ, μέχρι το απόγευμα δεν έχει πολύ ώρα που έγινε γνωστό, είναι περίπου πριν 2-3 ώρες που έγινε γνωστό. Ότι... Και νομίζω είναι κάτι που είναι προς όφελος όλων των ομάδων γενικότερα, δηλαδή νομίζω ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται με κόσμο. Και αν υπάρχει μια τιμωρία, να υπάρχει μια τιμωρία, δεν ξέρω, ότι άλλη διαφορετική, όχι πάντως χωρίς κόσμο, γιατί είναι τελείως ψυχρό δηλαδή να παίζεις ένα γήπεδο με άδειο χωρίς κόσμο, με άδειες κερκίδες, είναι πολύ άσχημο. Σωτήρη, τώρα έτσι όπως έχεις δει και τις δύο ομάδες αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει προβάδισμα είτε στον ένα είτε στον άλλον, το καθαρά αγωνιστικό? Κοιτάξτε, έτσι ναι, ο Άρης σίγουρα θα προσπαθήσει να πιέσει, να βάλει στην εξίσωση τον κόσμο, να πιέσει πολύ στην άμυνα, να κλέψει μπάλες, να τρέξει στον εμφυλιασμό, να ξεσηκώσει τον κόσμο και να προσπαθήσει να δώσει μεγάλη πίεση στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να διαχειριστεί το βαθύ ρόστερ, το πιο ποιοτικό θεωρητικά ρόστερ που έχει ο coach ο Παπαθεοδόρου και να ελέγξει το ρυθμό. Σίγουρα τα rebound, τα λάθη και ο ρυθμός είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία που σου δίνουν την νίκη σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά κυρίως όταν παίζεις σε μια τόσο δυνατή έδρα με κόσμο τόσο ενθουσιώδη και θεωρητικά έχεις και το αβαντάζ, είναι πράγματα που, δηλαδή παίρνοντας τα rebound, δεν εξασφαλίζεις ότι έχεις τις ίδιες κατοχές με τον άλλον. Δεν κάνεις λάθη, επίσης το ίδιο, και ελέγχεις το ρυθμό, δεν πας σε λάθος επιλογές ή βιαστικές, για να μην δώσεις εύκολους και γρήγορους πόντους στον αντίπαλο που ίσως σε καταστάσεις 5-5 δεν θα τις έβρισκε. Mm-hmm. Mm-hmm. Νομίζω σίγουρα και οι δύο coach είναι πάρα πολύ έμπειροι και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι δυνατόν καλύτερο για τις ομάδες τους. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ έτσι, για την κουβέντα που κάναμε. Καλό βράδυ. Ο Σωτήρης ο Νικολαίδης, ένας προπονητής πια και ένα παιδί που και το ψάχνει πάρα πολύ και είναι κοντά
στα γήπεδα, στα παιχνίδια, έχει εικόνα, έχει επαφές με τους ανθρώπους έτσι και, και των δύο ομάδων. Έχει πάντα ενδιαφέρον να ακούμε τους ανθρώπους που είναι κοντά στις ομάδες έτσι, και που ζουν και το άθλημα από μέσα. Γιατί εμείς όπως και να το κάνουμε, από έξω το ζούμε και το έχουμε ξαναπεί ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος του κόσμου να είσαι, τον χειρότερο προπονητή δεν τον φτάνεις σε αυτά που ξέρει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η κουβέντα πάντα με πρωταγωνιστές, με παίχτες, με προπονητές έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μια ανάλυση ενός δημοσιογράφου μπορεί να ξέρει πέντε πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί που τα ζουν από μέσα και τα βιώνουν ξέρουν πολλά περισσότερα. Αυτά λοιπόν από το Σωτήρη τον Νικολαίδη για το καθαρά αγωνιστικό του κομμάτι του ντέρμπι. Ο Ντον Κλίν Παντελίδης είναι μαζί μας. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα με βιολογικό καθαρισμό με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα, 2310-938-875 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Ντον Κλίν Παντελίδης. Μαζί μας φυσικά και το hair salon του Γιώργου Μάσκα, εκεί που έχετε τις ποιοτικότερες υπηρεσίες για απλές και για πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Ξεχωριστές στιγμές της ζωής και για την καθημερινή σας εμφάνιση. Γιώργος Μάσκας, hair salon στο κέντρο της πόλης, στην Γεωργίου Σταύρου 5, 2310-282-700 για να κλείσετε το ραντεβού σας και μέσα από το Facebook και το Instagram George Maskas Hair Salon. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες στο Champions League, να δούμε λίγο πώς είναι και το πρόγραμμα και της Α1 και της Α2 και να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα στα του NBA που είχε και χθες έτσι σημαντικά παιχνίδια και έχει και σήμερα μια μεταγραφή που όπως και να το κάνουμε πάντα σε ό,τι κατάσταση και ένα συγκεκριμένο παίκτη έχει ενδιαφέρον. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Basket City μέχρι και τις 10 και με τα δικά μας τα μπασκετικά και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενημέρωση από το κομμάτι του συλλαλητηρίου του ΠΑΟΚ, έτσι που έχουμε πάρει αρκετή. Τώρα θα πάρουμε και μία τελευταία. Μάλιστα. Έχουμε τον Γιάννη Παρασκευαϊδή. Έλα Γιάννη, να μας δώσει τη τελευταία ενημέρωση από το συλλαλητήριο. Τι γίνεται, διαλύει σιγά σιγά. Έλα Γιάννη. Λοιπόν Νίκο, καλησπέρα και πάλι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Λίπερο 107,4. Σιγά σιγά η πορεία του το συλλαλητήριο, μόνο για να είμαστε πιο ακριβείς, mm-hmm. συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει πέσει περίπου στους χίλιους από το μεγάλο έτσι, όγκο που αναφέραμε νωρίτερα. Περίπου 1000 άτομα αυτή την ώρα στην Καμάρα, αλλά είναι τώρα καθαρά διαδικαστικά θέματα. Οργανώνεται το παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν. Μην ξεχνάμε, ακολουθεί και μια από την Αριστοτέλους προς το γήπεδο της Τούμπας στις 2 το μεσημέρι την Κυριακή. Νωρίτερα η πορεία που είχαμε μιλήσει είχε φτάσει στο Λευκό Πύργο, από εκεί ανέβηκε προς τα πάνω στην Τσιμισκή και στο ύψος της Ναβαρίνου έστριψε η πορεία δεξιά, ούτως ώστε να φτάσει εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή στην Καμάρα. Δεν έχει σημειωθεί σε όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου κάποιο παρατράγωδο, δηλαδή σε αυτές τις 4 ώρες ο κόσμος του ΠΑΟ κατέδρασε ειρηνικά μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποιοι πολίτες που να έπεσαν πάνω στην πορεία, να ταλαιπωρήθηκαν και να μην το περιμένανε με το αμάξι, και μιλάμε για 5-10 λεπτά, όχι για κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρχε στασιμότητα στην κίνηση της πορείας και των δύο πορεών, γιατί είχαν σπάσει σε ένα σημείο. Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε γιατί είναι μια έτσι φθηνή δικαιολογία την οποία ακούμε πάρα πολλές φορές, όχι μόνο για τον ΠΑΟ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να διαδηλώσει και να αντιδράσει σε αυτά που θεωρεί άδικα για τις ομάδες τους και τα σπάνε, όπως λένε, τα κακά παιδιά τα σπάνε. Mm-hmm. Παρατηρούμε ότι εδώ και οι τρεις μέρες, Νίκο, δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό. Δηλαδή, ακόμα και στις παρεμβάσεις που έγιναν σε δημαρχία και σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε Καβάλα, Βέρεια, Σέρες, Έδεσα, Κομωτινή, δεν έγινε με το λεγόμενο τραμπουκισμό. Θέλουμε αυτό, θέλουμε να φέρουμε αυτό και να φύγουμε. Αυτό γίνεται εδώ και τρεις ημέρες και πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το σημειώνουμε, γιατί όπως είπα και πριν, ο καθένας εύκολα λέει ό,τι θέλει. Ναι, η ειρηνική πορεία λοιπόν σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, κάτι παραπάνω από 4 ώρες, ο κόσμος του ΠΑΟ κατέδρασε, έστειλε ένα χειρό μήνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την τελευταία ώρα, εντάξει δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στον αέρα γιατί έχει κάποιες υβριστικές λέξεις, αλλά την τελευταία ώρα αφορούσε καθαρά
στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τα συστήματα δηλαδή είχαν να κάνουν μαζί του. Το σημειώνω αυτό γιατί τόσο στην Γαμάρα όσο και στις δύο πορείες στην αρχή δεν ακούγονταν τόσο πολύ έντονα συστήματα για την κυβέρνηση. Αυτό έγινε την τελευταία ώρα που ήταν καθαρά σε αυτό το τέμπο ο κόσμος. Ναι. Αυτά από εδώ, Νίκο, δεν χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Ο κόσμος σιγά σιγά να χωρεί εδώ από την Καμάρα. Έχει ανοίξει και ο δρόμος στην Εγνατία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα σκουπίδι στο δρόμο. Θεωρώ ότι και ο κόσμος βοήθησε σε αυτό, αλλά και εδώ οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι άνθρωποι, οι πολίτες που δουλεύουν στις υπηρεσίες του Δημαρχείου, φρόντισαν και γι' αυτό. Οπότε και οι φίλοι που μας ακούνε και θέλουν να περάσουν την Εγνατία, ο δρόμος είναι καθαρός και μπορούν να περάσουν. Ωραία. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση από νωρίς το απόγευμα μέχρι και τώρα. Σε πήραμε λίγο φαλάκι, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Να σε καλά, καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να σε καλά. Αυτά από τον Γιάννη Παρασκευαίδη, ο οποίος είναι σε επάλξεις από νωρίς το απόγευμα. Τον έχετε ακούσει αρκετές φορές να μας δίνει το ρεπορτάζ από το συλλαλητήριο. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαλένθια. Είναι στο 11-13 το Βαλένθια Μπασκόνια. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες με αποτελέσματα στο Basketball Champions League. Να δούμε λίγο ποιες ομάδες έχουν πάρει προβάδισμα και τι γίνεται εν ώψη των revanche της ερχόμενης εβδομάδας. Στα παιχνίδια που γίνανε Τρίτη, εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καρσίγιακα το 74-68, ήταν και το Ζελόνα Γκόρα Μονακό, στο οποίο η Μονακό νίκησε με 82-84. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι η Μονακό. Έχοντας κερδίσει κιόλας και με δύο πόντους, έχει ένα ακόμα προβάδισμα παραπάνω. Τώρα στα χθεσινά για το Champions League, η Νεπτούνας έκανε ένα βήμα νικώντας 73-68 την Στρασμπούρ. Οκ, η Στρασμπούρ είναι πιο ποιοτική ομάδα, έχει περισσότερες επιλογές, πιο ακριβή ομάδα από την Νεπτούνας, η οποία ξεκίνησε καλά στο δεύτερο γύρο των ομίλων που ήταν στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Τα πήγαινε άσχημα γιατί έχασε τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες στο rotation της. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην έδρα της είναι πάντα δυνατή. Χθες νίκησε με 73-68. Έχει ένα προβάδισμα 5 πόντων, αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι η Στρασμπούρ είναι αυτή που η καλή Στρασμπούρ στην έδρα της, η λογική λέει ότι θα την περάσει την Νεπτούνας. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι που ήταν αυτό της ΑΕΚ με την Ήμπουργκ, είπαμε τι έγινε. 88-98, πολύ δύσκολη πρόκριση πλέον για την ΑΕΚ. Αλλά ξαναλέω ότι έτσι όπως ήταν η εικόνα του αγώνα, οι 10 πόντοι διαφορά την κολακεύουν την ΑΕΚ. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο να πάει η ΑΕΚ να κερδίσει με πάνω από 10 πόντους η Τσεχία, αλλά η Νίμπουργκ απέδειξε χθες ότι είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες του φετινού Champions League. Προβάδισμα, όχι, το ζευγάρι το οποίο φαίνεται να ξεκαθάρισε από χθες είναι το Oldenburg-Ludwigsburg. Τα είχαμε πει για αυτούς τους Γερμανούς της Ludwigsburg, της Riesen, την οποία την είχε ο ΠΑΟΚ στον όμιλό του. Μια ομάδα που παίζει ένα πολύ, πολύ μεγάλη ενέργεια μπάσκετ, με πίεση σε όλο το γήπεδο σχεδόν για 40 λεπτά, με μια δεκάδα-ενδεκάδα παιχτών που είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Το να βάζει και να βγάζει διαρκώς προπονητής στους παίχτες δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα, ούτε συνοχής, ούτε έλλειψης ενέργειας. Χθες νίκησε με 25 πόντους μέσα στην Ελτσόλεμπουργκ, οπότε καθάρισε από χθες το θέμα της πρόκρισης. Θεωρητικά έκπληξη μπορεί να πούμε ότι είναι η νίκη της Bayreuth επί της Besiktas με 81-76. Οι Τούρκοι είναι ένα από τα φαβορί για την παρουσία στο Final Four και μάλιστα, όπως είπε και ο προπονητής τους, ο Φουξαρίτσα, είναι και στόχος τους. Θεωρεί ότι η ομάδα του θα είναι εκεί. Οι Γερμανοί, που είναι και αυτή μια καλή ομάδα, την είδαμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, στον όμιλο της ΑΕΚ. Νίκησε χθες με 81-76. Γενικά οι γερμανικές ομάδες, ειδικά στις έδρες τους, είναι πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Νίκησε με 5 πόντους και έχει ένα μικρό προβάδισμα. Πάλι όπως και στον Νεπτούνα Στρασμπούρ, έτσι και στον Bayreuth Besiktas, η λογική λέει ότι η καλή Besiktas στην έδρα της θα την περάσει την Bayreuth, θα καλύψει αυτή τη διαφορά των 5 πόντων που δεν είναι πολύ μεγάλη. Η Ναντέρ έχασε 66-74 από την Μπάμβιτ. Εδώ επίσης έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα. Στη λογική ότι η Μπάμβιτ και αυτή έχει μια δυνατή έδρα, δεν είναι η ίδια ομάδα με πέρσι που έφτασε μέχρι τον τελικό με την Τενερίφη. Αλλά από τη στιγμή που κατάφερε να κερδίσει 8 πόντους μέσα στη Γαλλία, έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό προβάδισμα ενώπιση τρεβάν στην Τουρκία. Και στο Μούρθια Τενερίφη, οι κάτοχοι του τίτλου, οι Ισπανοί της Τενερίφης, του Φώτη Κατσικάρη, του Κώστα Βασιλιάδη,
Νίξερ με 66-71 και αυτοί έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα καθώς έχουν τη ρεβάνς στην έδρα τους. Υπενθυμίζουμε ότι από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ. Έτσι, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ επί της Καρσία κατά την άλλη εβδομάδα, θα βρει τον νικητή του ζευγαριού της Τενερίφης με τη Μούρθια στους 8. Αν θυμάμαι καλά, για το ζευγάρι της ΑΕΚ με την Ήμπουρκ, ο νικητής πέφτει με τον νικητή του ζευγαριού Νεπτούνας Στρασμπούρ. Αυτά λοιπόν με το Champions League, με τα αποτελέσματα, ποιοι έχουν μικρό προβάδισμα, ποιοι έχουν μεγαλύτερο. Νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρα, είναι 100% ξεκάθαρα τα πράγματα για τη Ludwigsburg. Είναι σημαντικό το προβάδισμα που έχει και η Μπάμβιτ και η Τενερίφη. Στα άλλα τα πάντα είναι ανοιχτά και βάζω μέσα και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Τώρα, πηγαίνοντας της Α1, το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής, το Σάββατο στις 4.30 η ΑΕΚ πηγαίνει στην έδρα του Κόρυβου Αμαλιάδας, ο Κόρυβος ο οποίος έχει προσθέσει στο ρόστερ του και τον Keith Langford. Το Keith Langford, ναι. Κάτσε γιατί έπαθα μεγάλο κόλλημα τώρα. Λοιπόν, ο Keith είναι ο καλός, παιδιά. Γιατί κόλλησα τώρα. Όχι. Ο Keith είναι ο καλός, ο Kevin είναι ο αδερφός του που ήταν και στον ΠΑΟΚ παλιά και στον Πανιόνιο. Έφαγα ένα φλάσ, ένα κόλλημα. Συγγνώμη, ζητάω. Θα έχει τον Kevin Langford για πρώτη φορά, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές ότι καμία έδρα για κανέναν εκτός των δύο δεν είναι εύκολη. Ο Κόρυβος που έχει μείνει λίγο χαμηλά το τελευταίο καιρό θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί από την ΑΕΚ και να εκμεταλλευτεί και την κακή της ψυχολογία και την όποια κόρυση μπορεί να υπάρχει από το παιχνίδι με την Νίμπουρ. Μεγάλο παιχνίδι υπάρχει στα Τρίκαλα, πάλι το Σάββατο στις 4.30, με τους γηπεδούχους να υποδέχονται τον Γουσουλού Φάρο. Τα Τρίκαλα, αν θέλουν να είναι ως το τέλος τη μάχη της παραμονής, πρέπει να πάρουν αυτό το παιχνίδι, όπως και να το κάνουμε. Ωραίο παιχνίδι αναμένεται να υπάρχει και στη Ρόδο. Ο κολοσσός Ρόδο υποδέχεται το Λαύριο. Το Λαύριο το οποίο είναι αρκετά ψηλά στη βαθμολογία, είναι πολύ ψηλά μάλλον στη βαθμολογία. Κατάφερε την προηγούμενη αγωνιστική, παρότι ζωρίστηκε πάρα πολύ, έστω και με ένα πόντο να κερδίσει το Ρέθυμνο. Η Ρόδος είναι πάντα μια πολύ δύσκολη έδρα για όλους και είναι ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 6.30 το Σάββατο, επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον είναι το Κίμη Προμηθέας. Η Κίμη, η οποία πηγαίνει καταπληκτικά, έχει ξεφύγει πλέον από το κομμάτι παραμονή στην κατηγορία και κοιτάει προς τα play-off, γιατί και καλό μπάσκετ παίζει και νίκες παίρνει. Και ο Προμηθέας την προηγούμενη αγωνιστική ήταν πολύ ανταγωνιστικός για 30 λεπτά κοντά στο Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε στο τέλος γιατί πέτυχε ένα Παναθηναϊκό σε πάρα πολύ καλή μέρα, με πολύ μεγάλη ευστοχία εξ 76-75. Έχασε και τώρα πηγαίνει να παίξει ένα δύσκολο εκτός έδρας μάτς στην Κίμη. Το Σάββατο, στην έδρα της Κίμης. Το Σάββατο ολοκληρώνεται με το παιχνίδι της Κίμης με τον Προμηθέα το πρόγραμμα. Την Κυριακή στις 5 είπαμε το Άρης ΠΑΟΚ και με κόσμο. Έτσι. Στις 6.30 ο Παναθηναϊκός, στις 5 μάλλον συγγνώμη, την ίδια μέρα Κυριακή υποδέχεται τον Πανιόνιο. Το πρόγραμμα κλείνει τη Δευτέρα με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει στην έδρα του Ρεθύμνου στις 4 η ώρα. Να δούμε λίγο τη βαθμολογία της Α1, το πώς έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 17-0, συνεχίζει αίτητος. Ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς, 13 νίκες, 4 ήττες, παραμένει μόνο στη δεύτερη θέση. Το Λαύριο είναι στο 11-6, όσο είναι και η ΑΕΚ. Στην θέση 3 το Λαύριο, στη θέση 4 η ΑΕΚ. Πέμπτος ο Προμηθέας με 17. Έκτος ο ΠΑΟΚ που είναι στο 9-8, όσο έχει και ο Κολοσσός. Στην 7η θέση. Στην 8η είναι η Κίμη με 8-9. Το Ρέθυμνο είναι στο 7-10 στην 9η θέση. Ο Κόρυβος μαζί με τον Άρη είναι στο 6-11. Ο Κόρυβος έχει γίνει στην 10η θέση, ο Άρης στην 11η. Ο Γυμναστικός Φάρος είναι στην 12η θέση με 5-12 ρεκόρ. Και είναι μετά ο Πανιώνας που είναι στο 4-13 και τα Τρίκαλα που είναι στο 3-14. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η αγωνιστική έχει πολλά σημαντικά παιχνίδια και για την ζώνη του υποβιβασμού εκεί χαμηλά. Και για τις θέσεις εκεί στο 3-4-5 και για λίγο πιο κάτω που αφορούν τα play-off. Είναι ίσως να και όχι κομβική, αλλά σίγουρα μια αγωνιστική που έχει πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια με νίκες που μπορούν να παίξουν ρόλο στην πορεία όσον αφορά την κατάταξη των ομάδων. Πάμε λίγο να δούμε τι υπάρχει και στην Α2 αυτή την αγωνιστική.
η Α2, η οποία και αυτή έχει ξεχωρίσει όσον αφορά την ομάδα που ανεβαίνει στην πρώτη θέση, έτσι που είναι το Περιστέρι που παραμένει αίτητο και δεν χάνει ποτέ. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής. Όλα τα παιχνίδια είναι το Σάββατο. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αμίντα. Είναι μια ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες φυσικά η ομάδα του Λευθέρη Χατζηκυριακίδη. Στις 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Στις 5 είναι επίσης και το ΑΕΛ Άρισας Απόλλων Πάτρας. Ο Απόλλων που έχει 2 νίκες επί του Ηρακλή και έτσι έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά τα play-off όταν έρθει εκείνη η ώρα. Στις 4 παίζει το Μαρούσι με την Καστοριά. Στις 5 παίζει ο Χολαργός με το Ψυχικό. Την ίδια ώρα είναι και το Περιστέρι Δόξα Λευκάδας και το Αρκαδικός Παπάγου και το Ερμής Αγιάς Καρδίτσα. Στις 8 είναι το Δούκας Εθνικός για την Α2. Είπαμε ότι εκεί το Περιστέρι συνεχίζει ακάθεκτο. Έτσι είναι στο 20-0. Θα θεωρηθεί θαύμα το να κινδυνεύσει η πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στην Α1. Ο Χολαργός είναι στη δεύτερη θέση έχοντας 17 νίκες και 3 ήττες. Ο Ηρακλής είναι τρίτος έχοντας 15 νίκες και 5 ήττες και προέρχεται από 2 σερί ήττες που του έχουν στοιχήσει πάρα πολύ, και αυτή από τον Απόλλωνα Πάτρα στο Ιβανόφου και την προηγούμενη εβδομάδα από την Καστοριά. Ο Απόλλων είναι στο 13-7, η Καστοριά είναι στο 12-8. Η Δόξα Λευκάδας στο 11-9, ο Αμίδας επίσης στο 11-9, ο Εθνικός στο 10-10, Ψυχικό πιο κάτω μετά, Μαρούσι, Ερμής Αγιάς, Παπάγου, χαμηλά είναι και ο Δούκας και η Λάρισα. Λογικά αυτές οι δύο θα πάρουν το δρόμο για πιο κάτω, για τη Β' Εθνική, καθώς η ΑΕΛ που είναι τελευταία έχει μόλις 2 νίκες, ο Αρκαδικός που είναι έξω από τον επιβασμό έχει 3 νίκες περισσότερες. Αυτά και με την Α2, πάμε λίγο να ανοίξουμε να δούμε και τι έγινε χθες στο NBA, που είχε πραγματικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα και παιχνίδια. Ο Γιάννης δεν τα κατάφερε κόντρα στους Rockets, παρότι ήταν στους 30 πόντους ο ίδιος. Οι Rockets πήραν τη 17η παρακαλώ συνεχόμενη νίκη. Οι Rockets, οι οποίοι πραγματικά τα πηγαίνουν εξαιρετικά, ανοίξαν με 110-99. Όχι με σβηστή μηχανή, αλλά πραγματικά με κεκτημένη ταχύτητα. Έτσι, ο Γιάννης είχε 30 πόντους, πήρε 7 rebound, έδωσε μία assist, είχε 12 στα 20 shoot εντός παιδιάς και 6-9 βολές. Αλλά παρότι και ο Μίτλετον που είχε 18 και ο Μπλέτσο που είχε 15 προσπάθησαν να ακολουθήσουν, και ο Μπράουν που είχε 15, ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν τους Rockets, που είχαν τον Harden με 26, τον Gordon με 18, τον Paul με 16. Γενικά είχαν έναν μεγαλύτερο πλουραλισμό και νομίζω ότι πραγματικά οι Rockets, το έλεγα και χθες εδώ με το Σταμάτη, είναι μια ομάδα που φέτος μπορεί να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Η λογική λέει θα φτάσει στους τελικούς της Δύσης με τους Golden State και εκεί θα είναι η πρώτη πολύ μεγάλη μάχη. Λοιπόν, στα χθεσινά αποτελέσματα επίσης, οι Jazz νίκησαν εύκολα με 84-104 μέσα στην Ινδιάνα, τους Pacers. Οι Raptors νίκησαν με 119-121 τους Pistons μέσα στο Detroit, με ένα καταπληκτικό κάρφωμα του DeMar DeRozan με το σκορ στο 112-111 και να μένουν, αν θυμάμαι καλά, 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οι Raptors, οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή της Ανατολής. Το Chicago νίκησε 119-110 το Memphis χθες. Καλό παιχνίδι έγινε και στο Sacramento, οι Pelicans νίκησαν με 101-114. Πολύ καλό παιχνίδι έγινε και στο Denver με τους Cavaliers να κερδίζουν με 113-108 τους Nuggets, με το LeBron να κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, να τελειώνει το match με 39 πόντους, να έχει πάρει 8 rebound, να έχει δέσει 10 assist και να έχει 15 στα 25 σου το LeBron, ο οποίος είναι αϊθαλής πραγματικά. Αν και ακόμα δεν τον έχουν πάρει πολύ τα χρόνια, απλά ενώ είναι στα 32-33 δεν έχει χάσει τίποτα από την έκρηξή του και από την όρεξή του φυσικά. 108-107 νίκησαν οι Lakers στους Orlando σε παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Στα σημερινά, και σήμερα υπάρχει ωραίο πρόγραμμα. Στις 2 είναι το Charlotte Brooklyn Nets. Στις 2.30 είναι το Miami Philadelphia, πολύ ωραίο παιχνίδι. Στις 3 είναι το Minnesota Boston Celtics, επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στις 3 είναι το Oklahoma City Thunder Phoenix Suns και στις 5.30 είναι το Warriors Spurs. Εδώ οι Spurs, ενώ δεν έχουν το Leonard σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν,
τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχει την έγκλη των προηγούμενων έτσι, χρόνων αυτό το παιχνίδι. Στη κατάταξη στην Ανατολή, οι Raptors είναι πρώτοι με 47-17. Οι Celtics είναι στο 45-20 στη δεύτερη θέση. Στη τρίτη θέση, οι Cleveland Cavaliers 38-26. Στη τέταρτη, οι Washington Wizards με 37-28, όσο και οι Pacers. Η Philadelphia 76ers είναι 35-25 στην έκτη θέση. Στην έβδομη, η Miami Heat στο 34-31. Στην όγδοη, οι Bucks στο 34-31 επίσης. Δηλαδή, από την τέταρτη θέση στην Ανατολή μέχρι την όγδοη, υπάρχουν τρεις νίκες απόσταση. Ανάμεσα σε Wizards, Pacers, Sixers, Heat και Bucks. Πιο κάτω είναι οι Pistons εκτός play-off. Έχουν 5 νίκες απόσταση από τους Bucks, 29-36. Οι Hornets στο 28-37, οι Knicks στο 24-41, οι Bulls στο 22-42, οι Nets στο 20-45 όσο και η Magic και τελευταίοι είναι οι Hawks επίσης στο 20-45, διπλή ισοβαθμία εκεί. Τώρα στη Δύση, οι Rockets συνεχίζουν με αυτό το τρομερό σερί των 17 νικών. Είναι στο 51-13 στην πρώτη θέση. Δεύτερη Warriors στο 50-14 που και αυτοί έχουν ένα σερί 6 συνεχόμενων νικών. Οι Blazers που είναι τρίτοι στο 39-26 έχουν σερί 8 συνεχόμενων νικών. Οι τέταρτοι Pelicans που είναι στο 38-26 έχουν και αυτοί σερί 10 νικών παρακαλώ. Οι Spurs έχουν μείνει πίσω στην πέμπτη θέση στο 37-27. Στην έκτη Timberwolves στο 38-28. Στην έβδομη οι Thunder στο 37-29. Και οι Clippers στο 34-29 είναι στην 8η θέση. Πιο κάτω οι Nuggets παρότι έχουν μία νίκη παραπάνω από τους Clippers αλλά έχουν και μία περισσότερη ήττα, 35-30, όσο και οι Jazz. Ενδέκατη είναι η Lakers στο 29-35 που είναι σχετικά κοντά στο κομμάτι των play-off αλλά πιο πίσω. Kings και Mavericks στο 20-45, Suns στο 19-47 και Memphis Grizzlies στο 18-46 στην κατάταξη και, και στη Δύση. Υπάρχει νέο για τον Derrick Rose, όπως και να το κάνουμε. Ένας παίχτης που μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί όσο λίγοι από πολλούς τραυματισμούς. Οι Cavaliers τον άφησαν ελεύθερο. Έμεινε για περίπου για κάποιες εβδομάδες χωρίς ομάδα. Σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο άνθρωπος που είναι σαν να τον ανακοινώνει η ομάδα, ο δημοσιογράφος του ESPN, ο Adrian Wojnarowski, συμφώνησε με τους Minnesota Timberwolves ως το τέλος της σεζόν. Έχουμε εκεί ένα reunion των Bulls. Ο Τίμποντο, ο προπονητής, ο Μπάτλερ που πήγε φέτος τώρα και ο Ντέρικ Ρόουζ δεν είναι φυσικά στην κατάσταση που ήταν παλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θέμα για τον Ρόουζ που έχει ταλαιπωρηθεί πραγματικά πάρα πολύ από το κομμάτι του τραυματισμού. Προτού κλείσω, να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έχει γίνει γνωστό και αφορά έτσι αυτή την συνεχόμενη κόντρα της Ευρωλίγκα με τη FIBA. Αυτό το οποίο βγαίνει σήμερα πριν από λίγο, καθώς υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα σε FIBA και Ευρωλίγκα για να βρεθεί ένας τρόπος συμφωνίας ανάμεσα στους δύο, αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ, από αυτά που ζητάει η Ευρωλίγκα, είναι πραγματικά εξωπραγματικά. Αυτά που ζητάει είναι ουσιαστικά σαν να λέει ότι δεν θέλω να υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ σας, μεταξύ μας. Ο Τζόρντι Μπερτομέο, ο οποίος ήταν εκεί ως εκπρόσωπος της Ευρωλίγκα, ζήτησε από τη FIBA οι παίχτες να μην αγωνίζονται στην διοργάνωσή της. Οι παίχτες, μάλλον που αγωνίζονται στην διοργάνωσή της, να μην αγωνίζονται στα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Σλούκας να μην παίξει σε φιλικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Κάτι το οποίο φυσικά δεν το έχει ζητήσει ούτε το NBA. Το NBA δεν έχει ζητήσει από παίχτη του να μην παίξει στην εθνική σε φιλικά. Έτσι. Καταφέρνει να ζητήσει αυτό η Ευρωλίγκα. Έχει θέσει επίσης όρο τα πρωταθλήματα να μην, στα πρωταθλήματα τα εθνικά να μην ξεπερνούν τις 16 ομάδες. Και επίσης ζήτησε να υπάρχουν όροι διαθεσιμότητας στους παίκτες από τη δεύτερη κατηγορία των εθνικών πρωταθλημάτων και κάτω. Κάτι που σημαίνει πως οι Α2 και φυσικά οι χαμηλότερες κατηγορίες θα πρέπει να μετατραπούν σε πρωταθλήματα νέων όπου θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν παίκτες μέχρι 22 ετών. Και μάλιστα στο τέλος αυτής της συνάντησης, αφού ζήτησε όλα αυτά η Ευρωλίγκα, ο Μπερτομόη είπε ότι αν δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι της, δεν προχωράει σε καμία συμφωνία με τη FIBA. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωλίγκα δεν θέλει καμία συμφωνία με καμία FIBA. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτά που ζητάει είναι εξωπραγματικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στις 10 η ώρα και τη δεύτερη ώρα ήταν μαζί μας το Πατζατζίδικο Πάντερμος.
Πατσά, σούπες, μαγειρευτά φαγητά, όλα αυτά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. 24 ώρες ανοιχτά, όπως κάθε πατατζίδικο που σέβεται τον εαυτό του. Delivery από τις 10, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ. 23-17-20-024 στα Βυτικά στους Αμπελόκηπους, Κολονιάρη 75, η Πάντερμος που είναι μαζί μας. Και φυσικά μαζί μας ο Δόξας με μπαχαρικά και βότανα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά, σε καρικεύματα, σε βότανα θεραπευτικά, σε τσάγια, σε χαμομήλια, όλα αυτά είναι στο Δόξα, στον Ολυμπίου 21, στο Ολυμπίου Διαμαντή 21, 556-46 το τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr. Μπορείτε να μπείτε και να κάνετε και από εκεί αγορές από το Δόξα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού θα έχουμε ξανά την Τρίτη, έτσι, εδώ για τα του Ντέρμπι. Ο ομιλών δεν θα είναι εδώ, θα είναι από την Σμύρνη Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να δώσουμε ρεπορτάζ από εκεί, καθώς θα έχουμε φύγει για το παιχνίδι που θα είναι την Τετάρτη εκεί. Οπότε εδώ θα είμαστε για να συζητάμε μπασκετικά και την άλλη εβδομάδα. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια μένει στο Λίμπερο. Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο μέχρι και τις 12. Καλό βράδυ σε όλους.